Νερό έχουμε? Όχι, πού να το βρούμε. Κόκκινο χτυπάει η αγανάκτηση δημοτών του Ηρακλείου λόγω της έλλειψης νερού. Από την περασμένη Παρασκευή, αρκετά σπίτια στην περιοχή της Φοινικιάς δεν έχουν νερό ούτε για τις βασικές τους ανάγκες, με δημότες να μας περιγράφουν τη δραματική κατάσταση που βιώνουν και σε συνθήκες καύσωνα. Να σας πούμε ότι από την Παρασκευή το μεσημέρι δεν υπάρχει νερό στην περιοχή εδώ, μια περιοχή η οποία είναι αγροτική, μια περιοχή που έχει πολλά ξερά, πολλά δέντρα, έχει κόσμο. Έχει ανάγκες ο κόσμος με αυτές τις θερμοκρασίες, το να πληθεί, το να βάζει στα ζωντανά του νερό. Και νομίζω ότι οι υπόλοιπες περιοχές του Ηρακλείου που έχουν κάποια ξενοδοχεία στο κέντρο, εκεί νερό έχουν. Εδώ, γιατί δεν έχουμε νερό εμείς? Νερό ζητάμε. Δεν ζητάμε να μας το χαρίσουν, δεν χρωστάμε και έχουμε την απέτηση να έχουμε νερό. Διότι είναι καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία και ένα τσιγάρο μα πετάξετε, εδώ θα γίνει παρανάλωμα του πυρός. Από τις γεωτρήσεις βγάζουμε νερό και πλένουμε. Δυστυχώς, ευτυχώς έχουμε και κανένα νερό από την γεώτρηση που πλαινόμαστε, αλλιώς θα είχαμε λιγοθυμίσει. Μαγαζά έχουμε και κουβαλάμε νερά και μας φέρνουν νερό από πηγάδια, από ποταμί, από ό,τι βρούνε. Θα χαλάσουμε και τα τυπόζητα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Τι λέτε στο αρμόδιο, γιατί είμαστε στον Ιούλιο. Έρχεται και ένας Αύγουστος. Τι θα κάνουμε. Εδώ εμείς στο κεντρικό έχουμε νερό. Είχαμε νερό. Είχατε. Οι άλλοι που είναι πάνω, αυτοί άστους. Πιο πολλές μέρες είναι οι άλλοι από πάνω. Οι άλλοι είχαν 15 μέρες να πάρουν νερό και πηγαίνανε Βιτία. Και ήρθαν εδώ και κάναν έργα και είχαν πάθει ζημιά. Είχαν από πάνω στην Παπούρα, είχε κόψει ένα λάσκο και χανόταν 60 τόνοι νερό τη μέρα. Και το ανακαλύψαν οι άνθρωποι, το φτιάξανε, αλλά πάλι νερό δεν έχουμε. Δημότες αγοράζουν Βιτία νερού, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται σε γειτονιές στο Κουρακοβούνι και τη Φορτέτσα. Όχι, δεν έχουμε εδώ. Πόσες μέρες? 5 μέρες αρώ. Ανθέων 24 πάνω και εκεί δεν έχει νερό. Υπάρχει πρόβλημα την Παρασκευή. Δεν έχουμε νερό ούτε να πιούμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση καλοκαιριάτικο να μην έχουμε νερό. Βέβαια, με βιτίο κουβαλάμε νερό. Να ποτίσουμε τα ζώα μας, όλα αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρόβλημά σας είπε ότι υπάρχει? Τίποτα. Θα έρθει το νερό κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει. Τώρα πότε, ο Θεός το ξέρει. Ναι, ό,τι είναι ψηλά δεν υπάρχει νερό. Ό,τι είναι χαμηλά υπάρχει λίγο. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Και από ό,τι μάθαμε είναι συχνές οι διακοπές. Πολύ συχνές. Πολύ συχνές οι διακοπές. Οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση και λόγω του ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες καύσωνα. Βεβαίως. Και ειδικά όσοι είναι λίγο πιο ψηλά δεν έχει κανείς νερό. Υπήρξαν τεχνικά προβλήματα σε γεώτρηση στις Μαλάδες, παραδέχεται ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο οποίος αναφέρθηκε και στις πολύ μειωμένες ποσότητες νερού που λαμβάνει το Ηράκλειο από τις Δαφνές, όπου δημότες καταναλώνουν νερό, και για τις ανάγκες άρδευσης. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι από την περιοχή των Δαφνών, διότι δυστυχώς από εκεί πέρα δεν παίρνουμε το νερό που μπορούμε να πάρουμε, περίπου 500 κυβικά την ώρα έχουμε τις γεωτρήσεις. Διότι το περισσότερο νερό το παίρνω εκεί πέρα από στάδρευση και εντός εισαγωγικών ό,τι περισσέψει παίρνει στο Ηράκλειο. Εντελώς απαράδεκτη κατάσταση. Εντελώς απαράδεκτη κατάσταση. Δηλαδή, εάν ένας προϊστάμενος δεν μπορεί στους υφισταμένους του να τους πει πηγαίνετε τώρα και φτιάξτε αυτό, αλλά αυτά ξεκινάνε από κάπου αλλού. Ηράκλειο δεν είναι μόνο τα Λιονταριά, ούτε η Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν και γύρω-γύρω άλλοι άνθρωποι. Και από αυτούς τους ανθρώπους εισπράττει ο Δήμος φόρους. Εισπράττει τέλη. Και είναι υποχρεωμένοι να έχουν στον κόσμο νερό. Λόγω του καύσωνα υπερκατανάλωση νερού δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ΔΕΙΑΗ, με τον πρόεδρό της να απευθύνει έκκληση στους πολίτες για να μειωθεί όσο το δυνατόν η κατανάλωση νερού. Θα πρέπει οι δημότες να κάνουν μεγάλη οικονομία στο νερό, να μπορέσουμε να τα αποξεύσουμε αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται.